Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλλας, κατόπιν και της καθημερινής ανακοίνωσης με επιβαρημένο αριθμό κρουσμάτων για την καβάλα, απέστειλε σχετική επιστολή προς τον νεοδή, τον Αντιπεριφερειάρχη και τον Δήμαρχο Καβάλλας, στην οποία ανέφερε τα ακόλουθα. Τι τελευταίε ημέρε παρατηρείται μια αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων στον νομό Καβάλα. Αυτό συμβαίνει επειδή στη δομή φιλοξενία προσφύγων τη περιοχή βρέθηκαν θετικά άτομα και βρίσκονται καθημερινά μέχρι την εκτόνωση τη νόσου στη δομή. Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια πλήρη και αναλυτική ενημέρωση ώστε να μην διαιρωτάται ο κόσμο για την προέλευση των κρουσμάτων. Είναι διαφορετικό τα κρούσματα να βρίσκονται σε μια κλειστή δομή από το να είναι διάσπαρτα στην κοινωνία μια πόλη. Στην πρώτη περίπτωση είναι δυνητικά ελεγχόμενα και η ανησυχία των πολιτών πιο ήπια. Στην περίπτωση όμω που δεν γίνεται αναφορά για το που εντοπίζονται τα κρούσματα, ο φόβο τη διασπορά πανικοβάλλει του πολίτε, δημιουργώντα φόβο και ανασφάλεια, με αποτέλεσμα όλο αυτό να έχει αντίκτυπο και στην αγορά, αφού όλο αυτό το τελευταίο διάστημα οι καταναλωτέ φοβούνται να κυκλοφορήσουν στην αγορά, προξενώντα μία δυσπραγία. Πληροφορηθήκαμε χθε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα είχε 41 κρούσματα και σήμερα το πρωί μας ανακοινώθηκε ότι ύστερα από ελέγχους που γίναν στη δομή φιλοξενίας στο Περιγιάλι, 14 είναι που βρέθηκαν μέσα στη δομή. Σε δηλώσει του, ο Γενικό Γραμματέα του Εμπορικού Συλλογού Καβάλα Γιάννη Κελγιώργη ζητά να υπάρχει μια πλήρη και, και αναλυτική ενημέρωση όπου δομή, θα αναφέρεται η προέλευση και, προέλευση και να γίνεται διαχωρισμό των κρουσμάτων που είναι μαζικά σε μια δομή, όπω και σε κάθε Δήμο και Δημοτικό Διαμέρισμα χωριστά, ώστε και τα μέσα μαζική επικοινωνία να είναι σε θέση να ενημερώνουν εμπεριστατωμένα του πολίτε. Αν αφαιρέσουμε τα κρούσματα αυτά, βλέπουμε ότι από τα 41, τα 14 είναι σε μια κλειστή δομή, όπως και υπάρχουν τέτοια κρούσματα πάρα πολλά σε διάφορες δομές ανά την Ελλάδα. Θέλουμε και ζητούμε από τον ΕΟΔΗ και με επιστολή μας που κάναμε σήμερα και προς τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας και τον κύριο Δήμαρχο Καβάλας να γίνει μια πληρέστηρη ενημέρωση στο πού είναι αυτά τα κρούσματα. Είναι άλλο τα κρούσματα αυτά τα 27 να είναι στο κέντρο της Καβάλας, είναι άλλο να είναι στο Δήμο, ε, ναι, στο Δήμο Νέστου και είναι άλλο να είναι σε κάποια περιοχή του Δήμου Παγκαίου. Αυτό και μόνο δημιουργεί μια αναστάτωση στον κόσμο. Γι' αυτό και ζητούμε την πληρέστερη ενημέρωση όπω γίνεται σε άλλου νομού, αλλά αναδήμο και αναδημοτικό διαμέρισμα, προκειμένου να μην δημιουργείται αυτή η φοβία στον κόσμο. Πράγμα που το βλέπουμε τι τελευταίε 12 μέρε με την αύξηση των κρουσμάτων στην αγορά τη πόλη μα. Κάθε μέρα ακούμε ότι αυξάνονται τα κρούσματα, αλλά πρέπει να ξεκαθαριστεί πού βρίσκονται αυτά τα κρούσματα. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι το εξή: Ότι τα κρούσματα όλα έχουν όνομα τεπώνυμο. Από τη στιγμή που δηλώνονται με τον ΆΜΚΑ, γνωρίζει ο ΕΟΔΗ και η πολιτεία πού βρίσκεται το κάθε κρούσμα από αυτά. Οπότε ζητάμε άμεσα από του αρμοδίου να γίνει μία διαλεύκανση και μία πληρέστερη ενημέρωση των μέσων μαζική ενημέρωση, έτσι ώστε και τα μέσα μαζική ενημέρωση να ενημερώνουν στη συνέχεια εμά για το πού βρίσκονται αυτά τα κρούσματα.